Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα κόλπο για το πώς μπορούμε να βάζουμε εικόνες πάνω σε άλλες εικόνες, αλλά με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τι εννοώ? Έχω εδώ αυτή την cosplay φωτογραφία, τράβηξα με την Claire de Lune cosplay στην Ιταλία κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του Volta in Cosplay. Αυτό λοιπόν υποτίθεται πως είναι μια εικόνα από τον Bioshock. Εδώ είναι αφού έχω βάλει ήδη τα περισσότερα εφέ, οι φωτιές είναι αληθινές, από μια καλλιτέχνητα που ασχολείται με φωτιές, Playing with Fire, και έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να βάλω κάτι στον τοίχο εδώ πέρα, γιατί μου φαίνεται πολύ άδειος, ειδικά σχετικά με αυτόν τον τοίχο εδώ στα δεξιά, ο οποίος έχει από το φυσικό του κάποιες φθορές και είναι ενδιαφέρον οπτικά. Οπότε σκέφτομαι ότι θα είναι καλή ιδέα, ας πούμε, π.χ. να βάλω το logo του παιχνιδιού. Το παίρνω, paste, βλέπουμε λοιπόν, θα το βάλω overlay για να φαίνεται πιο φυσικό, να παίρνει από κάτω την υφή του τοίχου, ότι δεν φαίνεται πολύ φυσικό. Θα πατήσω Ctrl Tab για να κάνω translate, είναι το ίδιο με το να πήγαινα στο edit free transform, βλέπουμε Ctrl Tab, το μπορώ να το περιστρέψω ή μπορώ να του κάνω δεξί κλικ και να διαλέξω perspective για να προσπαθήσω να το κάνω να μοιάζει σαν να είναι στον τοίχο. Enter, πάλι Ctrl Tab, περιστροφή και κάπως έτσι είναι ένας τρόπος για να δούμε ότι είναι στον τοίχο. Υπάρχει όμως ένας πιο εύκολος τρόπος στο Photoshop, ο οποίος είναι το filter Vanishing Point, Alt Ctrl V. Μας δείχνει την εικόνα το Vanishing Point και μας επιτρέπει να επιλέξουμε ένα επίπεδο Plane, στα αγγλικά. Βάζουμε τη μία του γωνία, την άλλη γωνία, την άλλη γωνία, κορυφή και λέω γωνία. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι επιλέξαμε ένα επίπεδο με τις τέσσερις κορυφές. Το Photoshop μας δείχνει, όταν είναι κόκκινο σημαίνει ότι πιστεύει ότι δεν είναι αρκετά καλή επιλογή μας. Όταν είναι μπλε σημαίνει ότι πιστεύει ότι έχουμε κάνει μια αρκετά καλή επιλογή με βάση την τεχνητή νοημοσύνη του και όντως είναι πολύ καλή. Παίζουμε λίγο με το, το βάζουμε εκεί που θέλουμε ώστε να πιάσει όλο τον τοίχο για να γίνει πιο σωστή η δουλειά μας. Εκεί είμαστε. Και τώρα, έχοντας αυτό το επίπεδο επιλεγμένο, κάνουμε paste, Ctrl V. Και βλέπουμε ότι το Photoshop παίρνει την εικόνα που σύραμε πάνω στο επίπεδο και την τοποθετεί ακριβώς έτσι ώστε να ταιριάζει πάνω στο επίπεδο αυτό. Ωραία, άλλωστε θα μου πείτε, μας έλυσε λίγο τα χέρια, αλλά τι να κάνουμε αν θέλουμε να γίνει στη γωνία εδώ τον τοίχο. Πολύ απλά, επιλέγουμε το αριστερά, βλέπουμε εδώ, το δεύτερο από την κορυφή είναι το δημιουργεί επίπεδου. Κάνουμε κλικ και πατάμε το Alt και κρατώντας το πατημένο, όταν πατάμε το Alt, το Photoshop βγάζει ένα επίπεδο κάθετο στο επίπεδο που έχουμε ήδη. Τώρα αφού το βγάλαμε αυτό το επίπεδο, μπορούμε να το πειράξουμε λίγο. Βλέπουμε, το Photoshop πιστεύει ότι μας είναι μια χαρά. Όχι. Και τώρα μπορούμε, παίρνοντας ένα αντικείμενο, να δούμε ότι βλέπουμε όντως το Photoshop θα τοποθετεί σωστά. Το προηγούμενο αντικείμενο είναι στο άλλο επίπεδο, δεν το πειράζουμε. Τοποθετεί σωστά λοιπόν το Photoshop στη γωνία των δύο επίπεδων που ορίσαμε. Ωραία όλα αυτά θα μου πείτε, αλλά τι κάνω άμα θέλω να σβήσω ένα επίπεδο? Το επιλέγω και πατάω Backspace. Πολύ εύκολα έσβησε. Επίσης και εδώ Backspace έσβησε και με το Cancel δεν γίνεται καμία αλλαγή στην εικόνα. Έτσι λοιπόν μπορούμε εύκολα να βάλουμε εικόνες και υφές, textures δηλαδή, σε σκαλοπάτια, σε τοίχους. Εγώ κυρίως για τοίχους το χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο, γιατί μου λύνει τα χέρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε πατώματα, π.χ. να κάνω άλλο ένα παράδειγμα, Alt Ctrl V. Σβήνω αυτό το επίπεδο και θέλω να φτιάξω ένα στο πάτωμα. 1, 2, 3, 4,
Εδώ τελειώνει αυτό, αλλά είναι πιο μεγάλος. Με το εργαλείο Zoom, πατάμε το Alt για Zoom Out, κλικ, πάμε πάλι στη δημιουργία. Και τώρα θα μπορούσαμε να πάρουμε π.χ. πάλι αυτό και να το βάλουμε, βλέπουμε, στο πάτωμα. Και με το OK, έχει μπει. Αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα. Ας σας δω στο επόμενο FediBits. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να ρωτάτε στα comments, μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα ή comment για οτιδήποτε θέλετε να δείτε στο επόμενο FediBits. Κάντε subscribe στο κανάλι, βγάζω ένα τη βδομάδα περίπου πλέον και τα πούμε. Γεια σας!